Τώρα, πολλές χώρες πιέζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει τις προτάσεις της για το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Η Μαρία Αρώνη είναι μαζί μας και την ίδια ώρα έχουμε σανίδα σωτηρίας από την Νορβηγία, Μαρία. Ναι, συνεχίζονται οι πιέσεις προς την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για ένα γενικό πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου το συντομότερο. Η Ελλάδα, το Βέλγιο και η Ιταλία είναι, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, οι τρεις χώρες που πιέζουν περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ολλανδία είναι εκείνη που είναι η πλέον αντίθετη με αυτή την ιδέα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι εξετάζει όλες τις πιθανές επιλογές. Μία από αυτές, όπως έχει πει η Ursula von der Leyen, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που εισάγεται από την Νορβηγία. Διότι αφού οι ροές από τη Ρωσία έχουν πλέον μειωθεί, η Νορβηγία είναι τώρα ο πρώτος προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν αποκλείεται να συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει αρχές Οκτωβρίου στην Πράγα, όπου έχει προσκληθεί και ο Νορβηγός Πρωθυπουργός. Και ξέρω να σου πω ότι ο Βέλγος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι εχθές συνομίλησε με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σόλτς και τον διαβεβαίωσε ότι το Βέλγιο θα αυξήσει τη δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου από το Βέλγιο προς τη Γερμανία. Είπε επίσης ο Βέλγος Πρωθυπουργός ότι Γερμανία και Βέλγιο συμφωνούν ότι καμία χώρα δεν θα αφαιθεί μόνη της να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση και ότι συνεχίζονται η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μειωθεί η τιμή του φυσικού αερίου. Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ.